Έτσι. Ναι, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Από 6 στα 12 ναυτικά μίλια έχουμε αυτή την επέκταση των χωρικών υδάτων από το Βόρειο Ιόνιο στο ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Η χώρα μεγαλώνει, είπε ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, και είναι η πρώτη φορά από το 1947 που γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι τιμή για μένα, είπε ο κύριος Δένδιας, να εισηγούμε το νομοσχέδιο αυτό σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εξ ονόματος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, τώρα θα πρέπει να σου πω ότι συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή την Πέμπτη και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου το πρωί, η συζήτηση στην Ολομέλεια και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Επίσης, χρειάζονται 151 ψήφια, απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος είναι εισηγητής, είπε ότι είναι θετική η κίνηση αυτή, είναι θετικό γεγονός, είναι αυτός ο σκοπός να μεγαλώνει η χώρα. Ωστόσο, ζήτησε από την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί έλεγε άλλα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση και είχε εισηγηθεί κάτι παρόμοιο. Να σου πω επίσης ότι τέθηκε ένα ζήτημα στην αρχή της διαδικασίας από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία διαφώνησε με τον τρόπο που θα συνεδριάσει η Επιτροπή και γιατί αυτό, διότι συνεδριάζει τώρα και θα συνεδριάσει και στις 5 απόγευμα για άλλο νομοσχέδιο για τα Ραφάλ και δεν μπορεί η Επιτροπή, όπως είπε, να ασχοληθεί επί 6-7 ώρες για δύο θέματα τα οποία πρέπει να έχουν οργανωθεί με διαφορετικό τρόπο. Πήραν τον λόγο και οι εισηγητές των κομμάτων, βρέθηκε μέση λύση, έγιναν κάποιες οριακές χρονικές μετατοπίσεις και έτσι όλα πήγαν καλά και συνεχίζεται η διαδικασία όπως και εσύ προείπες. Δεν ξέρω αν τώρα σε αυτό το σημείο ακούσουμε τον κύριο Δένδια τι ακριβώς έχει πει στην Ολομέλεια πριν από λίγα λεπτά. Και τον κύριο Δένδια και τον κύριο Κατρούγκαλο. Την ιστορικότητα της στιγμής, γιατί είναι η πρώτη φορά που καλείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει αύξηση του χώρου εθνικής κυριαρχίας από το 1947. Να πω ότι η κυβέρνηση εισηγείται στην εθνική αντιπροσωπεία την άσκηση του αναφέρωτου δικαιώματος της χώρας μας για την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και μέχρι το Τέναρο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό θα αυξήσει το χώρο εθνικής κυριαρχίας κατά 10.079 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ας δεχτούμε λοιπόν ως θετικό γεγονός την προσχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στην ορθή εθνική θέση, την οποία προβάλαμε φυσικά για πρώτη φορά εμείς. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα. Σε ποια στρατηγική εντάσσεται η κίνηση αυτή? Προφανώς, το να μεγαλώνει η χώρα είναι αυτός ο σκοπός. Με απόφαση της Φόφης γεννηματά αλλάζουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στο κίνημα αλλαγής. Η Λίνα Μπεθάνη.